Εκρηκτική χαρακτηρίζει την αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στην Ελλάδα την τελευταία διετία ο καθηγητής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χρήστος Βλάχος, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα είναι πιο επιτακτική από ποτέ η εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένης διαχείρισης της άγριας πανίδας στη χώρα μας. Το αγριογούρνο έχει πραγματικά έναν υπερπληθυσμό, διευρύνει την εξάπλωση, εισχωρεί σε νέα περιβάλλοντα και σε αστικά περιβάλλοντα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια ολοκληρωμένη μελέτη καταγραφής των πυκνοτήτων για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε το είδος. Με τη μελέτη αυτή, όπως ανέφερε ο κ. Βλάχος, θα ανοίξει ο δρόμος για την εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης και συγκράτησης του πληθυσμού των αγριογούρουνων συνολικά. Σημείωσε δε ότι η υλοποίησή της απαιτεί τη συνεργασία των δασικών υπηρεσιών, της τυροφυλακής, των κυνηγών και των επιστημόνων, διευκρινίζοντας ότι θα πρέπει να επικαιροποιείται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και το θέμα θα πάρει μελλοντικά εκρηκτικές διαστάσεις. Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό για το αγριογούρουνο και πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω και να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης. Είναι πολυπαραγωγικό, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόβλημα είναι σε όλες τις χώρες. Ακόμη δεν έχει πλήρως ερευνηθεί η βιολογία του είδους. Μπορεί το κυνήγι να μην αποτελεί από μόνο του τη λύση στο πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού των αγριογούρουνων, αλλά σύμφωνα με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το κυνήγι αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα θνησιμότητας που μπορεί αθρηστικά να συμβάλλει καθοριστικά στη συγκράτηση του πληθυσμού του αγριογούρουνου σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, για να αναστραφούν οι αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρει στο περιβάλλον η αύξηση του πληθυσμού του αγριογούρουνου, θα πρέπει να εντοπιστούν και να θανατωθούν τα υβρίδια αγριογούρουνα που αποτελούν και την πλειονότητα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο. Το κυνήγι μπορεί να συμβάλλει με θετικό πρόσημο πάνω σε αυτή στον έλεγχο. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι η καταγραφή των hot spot, αν θέλετε, των περιοχών όπου έχουμε μεγάλες πυκνότητες. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αποζημίωση των γεωργών. Πρέπει να γίνει συστηματικά η μείωση του αναπαραγωγικού δυναμικού, γιατί αυτός το αγριογούρνο έχει από τα μεγαλύτερα αναπαραγωγικά δυναμικά στον κόσμο, έτσι ως είδος. Αναφερόμενος στα αίτια αύξησης του πληθυσμού των αγριογούρνων, ο κ. Βλάχος επισήμανε ότι έχει μικρύνει ο κύκλος αναπαραγωγής τους, καθώς λόγω της κλιματικής αλλαγής οι χειμώνες έγιναν υπιότεροι, με αποτέλεσμα να γεννούν 3 φορές ανά 2 χρόνια 6 με 10 μικρά, τα οποία μάλιστα επιβιώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό. Σε αυτό συμβάλλει η ευκολότερη πρόσβαση στην τροφή και η απουσία αρπαγών, πρόσθεσε. Πάντως για την Ελλάδα υπάρχει η ερημοποίηση, αν θέλετε, η εγκατάλειψη, η αναδιάρθρωση, αν θέλετε, της βλάστησης των ιδιαιτημάτων. Δημιούργησε νέες συνθήκες επέκτασης του είδους, με αποτέλεσμα η κλιματική αλλαγή έχει συμβάλει. Ο υβριδισμός έχει συμβάλει, είναι πολύ παραγωγικό, πρέπει κανείς να το δει από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πάντως η τρομερή αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων στη χώρα μας έχει γίνει κυριολεκτικά εφιάλτης για τους αγρότες, οι οποίοι έχουν χάσει τον ύπνο τους με το πρόβλημα να είναι μεγάλο και μάλιστα να γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα. Βλέπετε, τα αγριογούρουνα συχνά πυκνά προκαλούν τεράστιες ζημίες στις αγροτικές καλλιέργειες, με αποτέλεσμα οι αγρότες να βρίσκονται μπροστά σε οικονομικό αδιέξοδο άνευ προηγουμένου. Είναι στα όρια τους, αν πάτε έξω στην Ήπεθρο, Θεσσαλία και τα λοιπά, στην Πειραιά, σε διάφορες περιοχές, θα δείτε ότι είναι ανάστατοι άνθρωποι και σε πολλές περιπτώσεις έχουν εγκαταλείψει τις καλλιέργειες. Εδώ στη λίμνη του Αγίου Βασιλείου, στο Χορτιάτι, περιμετρικά, στον Εύρο, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές και το πρόβλημα θα οξυνθεί έτσι περισσότερο. Από την άλλη, αυτό που επισημαίνει ο καθηγητής της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι πως ο εντοπισμός των υβριδίων και η θανάτωσή τους μέχρι και το τελευταίο είναι μονόδρομος εάν θέλουμε να αποφύγουμε τα τροχαία ατυχήματα με ζώα που διασχίζουν δρόμους. Ενώ συμπληρώνει πως το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να ενσκύψει άμεσα πάνω στο πρόβλημα και να δώσει ουσιαστικές λύσεις, διότι οι αγρότες έχουν φτάσει στα όρια τους.